Ηλίας Βασίλης, είμαι Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Νεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια ευκαιρία και για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που μπορούν να κάνουν σοβαρά έργα για να εξοικονομήσουν ενέργεια από τα κτίρια τους, από τα δίκτυα του φωτισμού τους, από τα αντιοστάσια τους και με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουν χρήματα. Μαζί με την εξοικονόμηση χρημάτων και τη συνακόλουθη ωφέλεια του περιβάλλοντος, μπορούν να αναπτύξουν και στην περιοχή μέσα από αυτά τα έργα ένα περιβάλλον επαγγελματικό, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας δηλαδή και για μηχανικούς και για τεχνικούς, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη τοπικής αγοράς. Πέρα από τους Δήμους, είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι και φορείς του αγροτικού τομέα, που ειδικά αυτοί που έχουν αρδεύσεις, υδρεύσεις, όπως επίσης και τα δίκτυα αποχέτευσης, όπως είναι η ΔΕΗΝΑ, μπορούν να εκμεταλλευτούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή μικρής παραγωγής ενέργειας, όπως είναι η δράση συμψηφισμού, το net metering που λέμε, με τα φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε και να εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά και να αποπληρώσουν πολλές φορές τα δάνεια τα οποία έχουν και τα χρωστούμενα τα οποία έχουν στη ΔΕΗ. Αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, μικρές βιοτεχνίες, ξενοδοχεία της περιοχής, που είναι πολύ σημαντικά, μπορούν να κάνουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, να αναπτύξουν κάποια έργα μικρές εγκαταστάσεις από φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες. Μπορούν να κάνουν δηλαδή έργα μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να μπορούν να συμψηφίσουν ή να εξοικονομήσουν χρήματα από τα φορτία τους, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το κόστος. Αφορά και τις ενεργειακές κοινότητες. Συγγνώμη που ρωτάω έτσι, αλλά γνωρίζετε το θέμα αυτό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένας νέος θεσμός που βοηθάει τους φορείς από κάτω, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πολίτες μιας περιοχής, τις δημοτικές αρχές, να φτιάξουν κοινά σχήματα, συνεργατικά σχήματα, έτσι ώστε να κάνουν πιο εύκολα και πιο αποδοτικά τέτοια έργα. Και μάλιστα αυτή η δυνατότητα δίνει την ευκαιρία επί της ουσίας σε όλους αυτούς τους φορείς να κάνουν αυτά τα έργα. Μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο εύκολο. Μάλιστα. Θα μπορούσαν και οι ΤΟΕΒ, έχουμε θέμα με τους ΤΟΕΒ εδώ σχετικά με την ενέργεια, έχουν θέματα με τη ΔΕΗ, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να εξοικονομούν ενέργεια? Για τους ΤΟΕΒ είναι μεγάλη ευκαιρία πρώτα απ' όλα να κάνουν έργα εξοικονόμησης. Γιατί όπως ξέρετε εσείς, ένα μεγάλο κομμάτι από τα δίκτυα που χρησιμοποιούμε για άδειες ίδρυψη έχουν ανάγκη να εξοικονομιστούν. Αλλά πέρα από τις ανάγκες εξοικονόμησης, ο συμψηφισμός, η δυνατότητα δηλαδή του να φτιάξουν κάποιες αποκεντρωμένες δράσεις παραγωγής όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, τους δίνει δυνατότητα να πληρώνουν απευθείας το ρεύμα τους, να μην έχουν δηλαδή καινούργια χρωστούμενα, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ να συμψηφίσουν και τα περασμένα. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και μπορούν και οι ΤΟΕΒ να φτιάξουν ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή, πολλοί ΤΟΕΒ μαζί να φτιάξουν ένα συνεργατικό σχήμα, να συμμετάσχει πιθανόν είτε και ο Δήμος, είτε η αναπτυξιακή του Δήμου, είτε η ΔΕΙΑ ή και η Περιφέρεια, έτσι ώστε να ενώσουν δυνάμεις για να κάνουν κάποια δράση μαζί. Και μέσα από εσάς θα μπορέσουν να έχουν τι μέσα από τη δική σας δράση? Την ενημέρωση, την πρόσβαση? Σίγουρα το ΚΑΠΟ μπορεί να βοηθήσει την όλη ενημέρωση, τις αρχικές δράσεις. Πιθανόν μπορεί να βοηθήσει μέσα από τα προγράμματα που τρέχει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ακόμα και στη χρηματοδότηση των έργων. Εδώ με χαμηλό δανεισμό. Με χαμηλό επιτόκιο. Πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί, εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που δεν παρευρέθηκε στην ημερίδα? Στο ΚΑΠΕ, νομίζω εδώ πέρα τα links τα οποία έχουν δοθεί είναι αρκετά, οπότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε και οποιονδήποτε χρειάζεται να το δει.